Έχω στην τηλεφωνική γραμμή τον αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες και να το συζητήσουμε λίγο. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Χιώτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πράγματι είναι πολύ επί του πιεστηρίου κατ' ουσίαν, διότι μόλις τελειώσαμε με το θέμα των υπογραφών και πράγματι ξεκινά ουσιαστικά και η κατασκευή, καθότι οι πρόδρομες εργασίες είχαν ξεκινήσει από πέρυσι, αν θυμάστε. Τα γκρεμίσματα που λέμε. Τα γκρεμίσματα, ναι, κοιτάξτε. Και αυτά είναι μέρος της κατασκευής. Ναι, ναι. Μπουλντόζες είχαν μπει στο ελληνικό, όπως είχατε δεσμευτεί, αλλά για να γκρεμίσουν. Ναι. Το ερώτημά μου είναι πότε θα μπουν για να χτίσουν. Λοιπόν, άμεσα 200 εκατομμύρια ευρώ σε έργα βγαίνουν τον επόμενο μήνα, τον Ιούλιο. Ναι. Άμεσα ξεκινάει η κατασκευή και του κέντρου για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Ένα άλλο κέντρο στην παραλία που θα λειτουργεί ως εκθεσιακό και προβλέπεται μισό δισεκατομμύριο σε έργα μέσα στο 12μηνο. Επομένως ο στόχος είναι να ξεκινήσουν άμεσα οι κατασκευές. Αλλά επειδή μιλήσατε για τις καταδαφίσεις, να θυμίσουμε ότι εκεί μέσα υπάρχουν 913 κτίρια, ναι, και εκ των οποίων οι καταδαφίσεις βεβαίως παίρνουν χρόνο. Δεν είναι, ναι, κάτι, ναι, το οποίο είναι το απλό. Καταλαβαίνω, μα δεν είναι κριτική αυτό που λέω. Λέω ότι είναι πολύ δύσκολο το εγχείρημα. Αλλά τώρα οι ακροατές που μας ακούνε, την απορία που θα έχουν πρώτα απ' όλα είναι, εντάξει, είναι ένα χρονοδιάγραμμα που δεν μπορείς να το προσδιορίσεις ακριβώς, γιατί είναι τεράστιο το έργο αυτό, αλλά έτσι τουλάχιστον στα σχέδια που λένε, πότε προβλέπετε να τελειώσει το ελληνικό? Εντάξει, είναι ένα έργο το οποίο θα διαρκέσει κάποια χρόνια. Ας πούμε ο πύργος, ένας από τους πύργους, ουρανοξύστης δηλαδή, ναι, θα είναι έτοιμος το 2025, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και πολλά άλλα έργα. Και οι κατοικίες που θα το περιβάλλουν, από ό,τι κατάλαβα, και τα κοινοφελή. Και τα κοινοφελή θα ξεκινήσουν, τα πάρκα, το πάρκο θα ξεκινήσει, οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Επομένως θα δούμε πλέον έναν οργασμό, αν θέλετε, κατασκευής στο ελληνικό και κάνοντας πράξη ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, καθότι αυτό στέλνει ένα μήνυμα σε όλη την παγκόσμια οικονομική κοινότητα, ότι η Ελλάδα, αφού είναι ικανή να τρέξει ένα τέτοιο έργο, μπορεί και μικρότερα έργα να τρέξει πολύ γρήγορα. Θέλω να σας πω ότι υπήρχαν πολλές εγκρεμότητες. Ναι. Η προηγούμενη κυβέρνηση μας άφησε με άπειρες εγκρεμότητες και ειλικρινά δεν νομίζω να είχε επιτευχθεί αυτό αν δεν υπήρχε αυτή η αποφασιστικότητα του Πρωθυπουργού για τις κυβέρνησεις να δουλέψει υπέρ του έργου. Καλά, η προηγούμενη κυβέρνηση κάποτε διαδήλωνε ως κόμμα να μην γίνει το ελληνικό. Μετά άλλαξε γνώμη, ευτυχώς. Η αλήθεια είναι ότι αργήσαμε πολύ. Τώρα θέλω να μου εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς έγινε σήμερα. Αν από τα δημοσιεύματα που διαβάζω, έγινε μια μεταβίβαση μετοχών του ελληνικού δημοσίου προς τη Lambda Development, που είναι η εταιρεία που κατασκευάζει το έργο. Το κατάλαβα σωστά? Ακριβώς αυτό έγινε και αμέσως λοιπόν καταβάλλεται το ποσό συνολικά μαζί με την εγγυητική 647 εκατομμυρίων ευρώ, 300 εκατομμύρια στα ταμεία του κράτους και μία εγγυητική 347 εκατομμύρια, και κατ' ουσίαν πλέον η Lambda μπορεί να ξεκινήσει τις κατασκευές, να συνεχίσει βέβαια και τις κατεδαφίσεις, αλλά να ξεκινήσει και τις κατασκευές, ανοίγοντας το δρόμο για την έναρξη πραγματικά της κατασκευής του έργου. Επίσης, αν κατάλαβα καλά, υπάρχει ένα μπλοκάρισμα, μπέρδεμα, δεν ξέρω πώς να το πω, με την κατασκευή του καζίνο. Αυτό έχουν ολοκληρωθεί, έχει ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει, γιατί πρόσφατα διάβαζα δημοσιεύματα που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο θα ξέρουμε τελικά αν θα γίνει καζίνο στο ελληνικό. Είναι έτσι? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή υπάρχει η εταιρεία που πλειοδότησε. Υπάρχουν κάποιες εγκρεμότητες που επιλύονται και η Lambda, η εταιρεία δηλαδή, που είναι η ανάδοχος, μαζί με την εταιρεία της Mohegan, κάνουν κάποιες συζητήσεις έτσι ώστε να βρουν κάποια επιπρόσθετα διαδικαστικά που κολλεί, αν θέλετε, την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Όμως είναι πράγματι διαδικαστικά και εξελίσσονται. Από εκεί πέρα όμως η δέσμευση ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει το έργο χωρίς να υπάρχει η έναρξη του καζίνο δεν υφίσταται πλέον, καθότι υπάρχει μεγάλη δυναμική στο έργο και η εταιρεία θέλει να ξεκινήσει άμεσα τα έργα, τα κοινοφελή και τα κατασκευαστικά, κάτι που μας ενδιαφέρει εμάς ως πολιτεία.
Άρα η διαδικασία κατασκευής ή μη του καζίνου απεμπλέκεται από το υπόλοιπο έργο, ενώ μέχρι τώρα ήταν συνδεδεμένα, σωστά? Ακριβώς. Απεμπλέκεται και δίδεται ο χρόνος έτσι ώστε να γίνουν οι όποιες συζητήσεις για να ολοκληρωθεί και αυτή η συμφωνία. Τώρα το επόμενο βήμα ποιο είναι? Να ξεκινήσουν τα έργα ή υπάρχει και κάτι άλλο, χρειάζονται και άλλες υπογραφές? Όχι, δεν υπάρχουν υπογραφές πια. Τελειώσαμε. Τελείωσε πλέον, ξεκινούν τα έργα. Τα έργα κατασκευής, είπαμε έτσι, και καθότι ωραία, καταδαφήσει να ξεκινήσουν. Και μέχρι το 25 πια θα αρχίσει να σχηματοδοτείτε. Εδώ θα πρέπει να δείτε τι εμπιστοσύνη έδειξε η εταιρεία, διότι είχε απέναντί της μια κυβέρνηση που πίστευε στο έργο, που δαπάνησε χρήματα με τις κατεδαφίσεις, ενώ δεν είχε πάρει κατ' ουσίαν την υπογραφή της ιδιοκτησίας του έργου. Βλέπετε λοιπόν ότι υπήρχε μια εμπιστοσύνη ότι αυτή η πολιτεία, η κυβέρνηση θέλει πραγματικά να γίνει το έργο. Ναι. Και πλέον από τη στιγμή που ξεκινούν, διαλύεται και αυτός ο μύθος που άκουγα επί χρόνια, ότι είναι τόσο ακριβό αυτό το έργο που ο επενδυτής δεν είναι εύκολο να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια. Νομίζω ότι αυτό είναι παρελθόν πλέον. Δεν μπορούμε να συζητάμε υπάρχουν... για τίποτα άλλο παρά μόνο να παρακολουθούμε πλέον την κατασκευή του έργου. Ωραία. Λοιπόν, τώρα με την ευκαιρία που σας έχω στην τηλεφωνική γραμμή, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Είχα δει στο Υπουργικό Συμβούλιο της περασμένης Τετάρτης και ένα ζήτημα δικής σας αρμοδιότητας που ήταν ο νέος επενδυτικός νόμος. Επειδή δεν έχω δει πολλές πληροφορίες να διαραίουν για αυτό το νέο σχέδιο, θα ήθελα να μας πείτε για δύο λόγια. Αν καταλαβαίνω επίσης σωστά, διορθώστε με αν κάνω λάθος, θα είναι ένας νόμος που θα περιορίζει αυτή την απίστευτη γραφειοκρατία με την οποία ένας επενδυτής βρίσκεται αντιμέτωπος όταν θέλει να πατήσει το πόδι του, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, βεβαίως κύριε Χιώτη, λοιπόν, είναι δύο οι νόμοι. Ο ένας βγαίνει σε διαβούλευση ίσως και αύριο. Αυτός είναι περί των στρατηγικών επενδύσεων και της επιτάχυνσης όλων των διαδικασιών, συμπεριλαμβανομένων και των ιδιωτικών επενδύσεων και του αναπτυξιακού νόμου. Επομένως, αυτά θα τα δείτε άμεσα, ίσως και αύριο. Και στην ουσία αυτό το οποίο παρουσιάζουμε, το δεύτερο σχέδιο νόμου, το οποίο είναι πολύ σημαντικό επίσης, άρα έχουμε αυτό που θα βγει τώρα που είναι οι στρατηγικές επενδύσεις, θα είναι η βίβλος για όλες τις στρατηγικές επενδύσεις στην Ελλάδα, και αυτό το οποίο θα παρουσιάσουμε στο επόμενο Υπουργικό, που είναι ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που τον λέμε αναπτυξιακό νόμο Ελλάδα 2.0, είναι αυτό το οποίο θα ξεκινά κινήσει τη λειτουργία του από την 1η-1η του 2022, έχοντας και το νέο χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων και νέα καθεστώτα, πολύ πιο σύγχρονα, που πατούν επάνω στους πυλώνες του Ταμείου Ανάκαμψης, στους πυλώνες του σχεδίου Πισαρίδη, που σχεδιάζουν, αν θέλετε, την επόμενη μέρα για την Ελλάδα και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. Ναι, αυτό το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει, να σας το περιγράψω με δύο λόγια, από επενδυτές που έχει τύχει να μιλήσω τα τελευταία χρόνια μαζί τους. Μου λένε, εμείς είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα λεφτά μας, εν πάση περιπτώσει, να επενδύσουμε στην Ελλάδα. Πάω στο Υπουργείο Οικονομικών, μου λέει άλλα. Πάω στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, μου λέει άλλα. Πάω στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μου λέει άλλα. Δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Αυτό το πρόβλημα με κάποιο τρόπο θα λυθεί? Βεβαίως θα λυθεί ως προς τις στρατηγικές επενδύσεις. Σας είπα ότι πλέον με αυτό που θα δείτε αύριο να βγαίνει στη διαβούλευση, είναι μια βίβλος που δείχνει όλες τις κινήσεις. Από το άλλο όμως που εννοείται ή που είπατε σχετικά και με την ταχύτητα, σας λέω ότι πλέον, ενώ παραλάβαμε μία καθυστέρηση, ας πούμε, για την υπαγωγή ενός επενδυτικού σχεδίου 2 χρόνια και πλέον, με τις υπουργικές αποφάσεις και τις άλλες τεχνικές λύσεις που δώσαμε, έχει περιοριστεί σε 3 μήνες. Θα βγάλουμε δηλαδή σε λίγες μέρες τις αποφάσεις για τα σχέδια τα οποία ετήθηκαν έως 31 Μαρτίου και με το νόμο που θα δείτε, αυτό περιορίζεται σε 60 μέρες. Και το κομμάτι των υπαγωγών, των επενδυτικών σχεδίων, αλλά και το κομμάτι των ελέγχων της ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων. Επιλύουμε λοιπόν αυτό το θέμα και σαφώς οι επενδυτές θα έχουν ένα σημείο να μπορούν να απευθυνθούν. Προχωράμε, αυτό το 60 λοιπόν, μέρες τι είναι, δηλαδή από την ώρα που θα συμφωνηθεί μια επένδυση με την ελληνική κυβέρνηση, σε 60 μέρες θα τελειώνει? Από την ώρα που θα κάνει αίτηση κάποιος και θα κλείνει το πρόγραμμα, σε 60 μέρες θα βγαίνει και η υπαγωγή και η έγκριση, αν θέλετε,
της υπαγωγής των αναπτυξιακών νόμων. Αυτό ακούγεται πολύ ωραίο για να είναι αληθινό. Επανάσταση ακούγεται. 670 μέρες μεσοσταθμικά παραλάβαμε. Το έχουμε κάνει περίπου 100 μέρες. Το κάνουμε 60 μέρες. Νομίζω ότι αυτό θα είναι ένα πολύ καλό χρονικό, αν θέλετε, επίτευγμα που θα επιλύσει και όλα τα προβλήματα και θα βάλει χιλιάδες έργα μέσα στην οικονομία που σημαίνει κατ' ουσίαν χιλιάδες θέσεις εργασίας για τις νέες, τους νέους. Πραγματικό ενδιαφέρον για νέες επενδύσεις υπάρχει, γιατί ξέρετε τώρα παλιά μας έλεγαν πού να έρθω να επενδύσω στην Ελλάδα, θεωρείται χώρα υψηλού ρίσκου με μια οικονομία που δεν πατάει στα πόδια της καλά. Τώρα αυτά έχουν λυθεί, δανείζεται η Ελλάδα με αρνητικά επιτόκια. Αυτό έχει φέρει νέους επενδυτές, νέο ενδιαφέρον, γιατί η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία δύο χρόνια βέβαια υπήρχε η πανδημία που δυσκόλεψε πολύ τα πράγματα. Αλλά δεν έχουμε δει και κάποιον επενδυτή που να λέει εδώ είμαι παιδιά και θέλω να αναλάβω τα ναυπηγεία, την τάδε, να μην λέω ονόματα, την τάδε βιομηχανία, την τάδε, τον τάδε κλάδο. Καταρχάς αυτά όπως είπατε έχουν λυθεί. Η Ελλάδα δανείζεται με ιστορικά χαμηλά και πρέπει να πούμε ότι και το φορολογικό μας σύστημα και οι μειώσεις αν θέλετε που έχει φέρει η κυβέρνηση, 22% φόρος, 5% φόρος μερισμάτων, μιλάμε για πλέον βρισκόμαστε σε χαμηλότερο από το μέσο όρο σε επίπεδο φορολογίας από την Ευρωπαϊκή Ζώνη. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι ότι δεν σταμάτησε και εν μέσω της πανδημίας το ενδιαφέρον των επενδυτών για την Ελλάδα. Δεν έχει σταματήσει. Γι' αυτό και βλέπουμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε μεγάλη αποδοχή, αν θέλετε, των προγραμμάτων του αναπτυξιακού νόμου, αλλά και μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις. Να σας θυμίσω ότι και η ΕΛΒΟ, ένα θα έλεγα κουφάρι που δεν λειτουργούσε και που τώρα πλέον έχει με μεγάλο ενδιαφέρον έχει μπει ένας επενδυτής και ξεκινά και θα δούμε και πάλι παραγωγή στη Θεσσαλονίκη με εκατοντάδες θέσεις εργασίας. Βλέπουμε λοιπόν, παρακολουθούμε μεγάλο ενδιαφέρον για μεταπτυχιακή και βιομηχανική δραστηριότητα και βεβαίως έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον και για τους σύνθετα τουριστικά καταλήματα αλλά και για ενεργειακά έργα και θα πρέπει να δείτε ότι και στην δίκαια η μετάβαση και στο Ταμείο Ανάπτυξης βλέπουμε ουσιαστικά μεγάλο ενδιαφέρον από έργα από μεγάλους επενδυτές, διεθνείς επενδυτές. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε και για τον χρόνο που διαθέσατε, γιατί είναι μια φορτωμένη μέρα σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ.